Είμαστε με τον υποψήφιο Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Γιάννη Σικά, με πλούσια αυτοδιοικητική αλλά και συνδικαλιστική δράση. Κύριε Σικά, παραμένετε στα ενία της λαϊκής εισπύρωσης και διεκδικείτε ξανά τον Δήμο Δυτικής Λέσβου. Πώς το αποφασίσετε αυτό? Όπως είπατε και πριν, ασχολούμαι χρόνια με τα κοινά. Είναι σίγουρο ότι με πίεσαν και όλοι πάρα πολλοί συνδημότες μου, συγχωριανοί μου αλλά και από άλλα χωριά συνδημότες μου, να ξανακατεύω και αυτή την εμπειρία που έχω να την αξιοποιήσω προσφέροντας τον τόπο μας. Διότι ο δικός μας στόχος δεν είναι το προσωπικό όφελος. Άλλωστε το αποδείξαμε και τα 8 χρόνια που είμαστε Δημοτική Αρχή στον Καποδιστριακό Δήμο Πολυγνήτου. Το δικός μας στόχος είναι να βοηθηθεί ο τόπος και αφού θα ανεβεί ο τόπος, μέσα από αυτό να κερδίσουμε κι εμείς και να κερδίσουν και όλοι οι συνδημότες μας. Έχουμε λοιπόν μια τελείως διαφορετική άποψη από πολλούς που ασχολούνται με τα δημοτικά θέματα. Ποια είναι τα βήματα που θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν προκειμένου να προχωρήσει και να προκόψει η Δυτική Λέσβος? Πρώτα-πρώτα πρέπει να βγει μια δημοτική αρχή που θα αγωνίζεται, θα διεκδικεί και θα παλεύει να κερδίσει όσο δυνατόν περισσότερο από την κεντρική εξουσία. Και να μην θεωρεί πάγια κάποια πράγματα που έχει θεμελιώσει με ένα νομικό πλαίσιο η κεντρική εξουσία. Οι νόμοι, τα νομοσχέδια. Δεν είναι ούτε γεωμετρικά αξιώματα, ούτε φυσικά φαινόμενα να μην αμφισβητούνται. Άρα λοιπόν πρέπει οι δημότες, αγωνιζόμενοι μαζί με μια δημοτική αγωνιστική δημοτική αρχή, να ανατρέψουν πολλά από τα δεδομένα που υπάρχουν. Δεν μπορείς, παραδείγματος χάρη, κυρία Κουτσαβλή, να έχεις 30 χρόνια να κουβεντιάζεις για το λιμάνι του Σιγρίου, 30 χρόνια για τον οδικό άξονα Καλονής Σιγρίου και άλλα τόσα να ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε για τον άξονα Αγίας Παρασκευής Στύψης Πέτρας και είμαστε εμείς 30 χρονών, περάσαμε τα 60 και αυτά τα πράγματα να μην έχουν υλοποιηθεί. Είστε επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, τα τελευταία 4 χρόνια όσα δηλαδή συνεπάγονται τη δημιουργία του. Ποια θεωρείτε ότι είναι ενδεχομένως τα λάθη, οι παραλήψεις που έχουν γίνει και τα οποία τα έχετε θίξει εσείς μέσα από τη θέση σας ως αντιπολίτευση? Νομίζω ότι θα έτυχε κάποια στιγμή να βρεθήκατε στα Δημοτικά Συμβούλια. Είχαμε πάντοτε την άποψη ότι κάποια βασικά θέματα έπρεπε να κουβεντιαστούν και να αναλυθούν πολύ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παραδείγματος χάρη, επιμέναμε για τη ΔΕΙΑΛ, επιμέναμε για τη ΔΕΔΑΠΑΛ, επιμέναμε για τη Βάστρια, για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για τις πυροπροστασίες, τα αντιπλημμυρικά έργα. Ποτέ δεν ήρθαν αυτά τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έστω και αν ακόμη κάποια στιγμή συμφωνήσαμε η ΔΕΙΑΛ να κουβεντιαστεί, δηλαδή συμφώνησε το Δημοτικό Συμβούλιο Διαζώσεις να κουβεντιαστεί, να δει θέμα συζήτηση, μια ημερήσια διάταξη. Και κάποια από αυτά τα θέματα ίσως θα έπρεπε να είναι και μοναδικά. Δυστυχώς δεν ήρθαν μέχρι τώρα. Δηλαδή, όταν κουβεντιάζαμε, ζητούσαμε να έρθει θέμα ΔΕΙΑΛ, το είχαμε πει πάρα πολλές φορές. Ξέραμε, χωρίς να γνωρίζουμε ποια προβλήματα θα προκύψουν με την υδροδότηση των χωριών, τα διαπιστώσαμε και νομίζω ότι το διαπιστώσατε όλοι με τις καταγγελίες των κατοίκων και τις διαμαρτυρίες τους. Όλο το καλοκαίρι, που λίγο ο πληθυσμός και λόγω τουρισμού αυξάνει, τα πράγματα ήταν χειρότερα. Ακόμη δεν μπορώ να δεχθώ ότι επειδή υπάρχει ΔΕΙΑΛ, ότι δεν αφορά το Δήμο και είναι μια διαδημοτική επιχείρηση. Ακριβώς επειδή είναι μια διαδημοτική επιχείρηση, τον πρώτο λόγο τον έχει ο Δήμος και γιατί μέσα από τη ΔΕΙΑΛ εξυπηρετούνται οι δημότες του. Δεν είναι μια επιχείρηση έξω από εμάς, εκτός και αν σκέπτονται να την υποβαθμίσουν και αυτήναν και στα πλαίσια της όλης κυβερνητικής πολιτικής, μιας και οι δημοτικές αρχές και η δική μας είναι συνεπικουρούν στην κυβερνητική πολιτική, να ξεπουληθεί. Δεν το ξέρω. Δηλαδή εγώ αμφισβητώ όταν βάζουμε τέτοια θέματα και δεν κουβεντιάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόσφατα έγινε η παρουσίαση του συνδυασμού σας στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής. Είδαμε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Θα θέλαμε να μας πείτε τι είδους άτομα απαρτίζουν τον συνδυασμό σας. Τα άτομα που απαρτίζουν τον συνδυασμό μας είναι άνθρωποι αγωνιστές, άνθρωποι οι οποίοι έχουν την τάση να δώσουν, όπως είπα και στην αρχή, να μην ωφεληθούν προσωπικά. Δεν έχουμε καμιά σχέση με τους άλλους συνδυασμούς. Εμείς δεν έχουμε συνδυασμό που κάναμε παζάρια, αγοροπολισίες μεταξύ, και μεταγραφές μεταξύ δημοτικών συμβούλων. Και ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι δίπλα μας. Και επιπλέον έχουμε και μια στήριξη
από ένα πολιτικό χώρο που ξέρουμε ότι αγωνίζεται και δεν υπάρχει πιθανότητα να μην είναι κοντά μας, να μας στηρίξει όταν απαιτηθεί στις διαδικασίες και στους αγώνες που θα προκύψουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη παράταξη που να μην να έχει δημοτικούς συμβούλους που οι πολλοί από αυτούς να έχουν πάει εκεί γιατί προσβλέπουν σε προσωπικό όφελος. Στη δική μας παράταξη δεν υπάρχει κανείς, μα κανείς, που σκέπτεται με αυτή τη λογική. Εμείς θέλουμε δημότες οι οποίοι να είναι ευτυχισμένοι, να ξέρουν ότι ο Δήμος είναι δίπλα τους και μια δημοτική αρχή που θα τους στηρίξει. Θέλουμε ακόμη οι άνθρωποι αυτοί να αισθάνονται σίγουροι με μια δημοτική αρχή ότι θα βοηθηθούν και ότι θα προσπαθήσει η δημοτική αρχή να δώσει βοήθεια και μεροκάματα σε όλους τους δημότες και όχι επιλεγμένα σε κάποιους. Έχουμε λοιπόν τελείως διαφορετικές πολιτικές λογικές. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους οι δημότες της Δυτικής Λέσβου θα πρέπει να εμπιστευτούν την ψήφο τους σε εσάς? Πιστεύουμε καταρχήν ότι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, την αγωνιστική εμπειρία που έχουμε και την αγωνιστική μας διάθεση. Γιατί ξέρουμε ότι χωρίς αγώνα δεν μπορεί να λυθεί κανένα ουσιαστικό πρόβλημα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι για να λυθούν προβλήματα πρέπει οι δημότες να είναι δίπλα μας και να αγωνίζονται μαζί με εμάς, γιατί αλλιώς θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα που έχουμε τα προηγούμενα χρόνια. Το να φτιάξω μια μικρή παιδική χαρά και να ανεβάζω στο διαδίκτυο ότι έγιναν πολλά έργα, να πάρω ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να τα αναφέρω, τα οποία ουσιαστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα 1,5 χρόνο δεν βλέπω να έχουν κινηθεί πουθενά. Γιατί το θέλουν τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς έχουμε μια αντίθετη λογική. Εμείς λέμε ότι πραγματικά δεν είναι αυτοδιοίκηση αυτό που υπηρετείτε, γιατί βλέπετε ότι τα προγράμματα είναι επιλογή και βάσει αυτών των επιλογών προχωράτε. Αυτοδιοίκηση θα ήταν αν ο πολίτης είχε δυνατότητα της ενεργής συμμετοχής και η δημοτική αρχή να χαράζει ανεξάρτητα από αυτά που επιβάλλεται από την κεντρική εξουσία. Θέλουμε λοιπόν η δημοτική αρχή να μπορεί να προγραμματίσει έργα βασικά, υποδομές, βασικές υποδομές, ώστε να μπορούν οι πολίτες να είναι πιο εύκολη η ζωή τους, πιο ευχάριστη ζωή τους. Θέλουμε δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αγροτική οδοπία. Αγροτική οδοπία όμως δεν προηγείται στο πρόγραμμα, στα ευρωπαϊκά προγράμματα, το ΕΣΠΑ, προηγείται το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και από ό,τι θυμάμαι, σε μια οικονομική επιτροπή μας είχαν φέρει και ότι στήχησε ένα λεωφορείο που είχαν πάρει μικρό 22 θέσεων 480.000. Αν είναι δυνατόν δηλαδή αυτά τα λεφτά, είχαμε δώσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο για αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, με 1,5 εκατομμύριο θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα μικρό φράγμα. Μια μικρή λιμνοδεξαμενή. Θα μπορούσαν να φτιαχτούν δίκτυα άρδευσης και βέβαια ίδρυυσης. Και έτσι ο πολίτης να είναι πιο κοντά στα πράγματα και πιο ευχάριστη. Δεν μπορείς δηλαδή τώρα να πηγαίνεις στο Δήμο, στον παλιό Δήμο του Μολύβου, στη Μύθυμνα, και καλοκαιριάτικα να μην υπάρχει νερό και να λέει η Δημοτική Αρχή ότι είναι υπεύθυνη η ΔΕΙΑΛ και να μην ενδιαφέρεται. Γιατί παραδείγματος χάρη λέχθηκε εκεί ότι υπήρχε μία δεξαμενή, η δεξαμενή κεντρική του χωριού είχε πάθει ζημιά και ήθελε 17.000 και να μην έχει φτιαχθεί όλα τα χρόνια και να βλέπουμε τα δυτεία να κουβαλούν νερό να πάνε να ρίξουν στη δεξαμενή. Δεν είναι δηλαδή λογικές αυτές μιας δημοτικής αρχής που πραγματικά έχει στόχο να υπηρετήσει για τον τόπο και να διεκδικήσει για τον τόπο. Εμείς καλούμε τους δημότες του Δήμου Δυτικής Λέσβου να ψηφίσουν τη λαϊκή συσπήρωση και να ξέρουν ότι η ψήφος τους θα πιάσει τόπο. Να ξέρουν ότι η ψήφος τους θα είναι σε μια δημοτική αρχή η οποία θα αγωνίζεται και θα διεκδικεί τα πάντα που δικαιούνται ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, να ξέρουν ότι θα στηρίξουν σε ολόπλευρα τον Δημότη της Δυτικής Λέσβου. Δεν έχουμε τις λογικές ότι ξέρετε για τη φωτιά ευθύνεται το Υπουργείο ή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα και το βάζαμε πολλές φορές θέμα, γιατί όταν καίγονται οι περιουσίες, καίγονται οι περιουσίες των δημοτών. Άρα λοιπόν όλα τα θέματα από τα κέντρα υγείας, το νοσοκομείο, έστω ακόμη κι αν δεν είναι στο δικό μας Δήμο, το Πανεπιστήμιο, όπως είπα πριν, μας αφορούν και θα διεκδικήσουμε να έχουμε όσο περισσότερους, να πετύχουμε όσο περισσότερους στόχους. Να ξέρουν ότι ποτέ δεν θα υποστήλουμε τη σημαία του αγώνα και θα είμαστε πάντα δίπλα τους για να λύνουν τα προβλήματα του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Στο δικό μας Δήμο υπάρχει μεγάλη μείωση του πληθυσμού. Γύρω στις 5.000 ήταν, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και του 2021, η μείωση του πληθυσμού. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πρέπει η Δημοτική Αρχή να σκεφτεί πώς θα γίνουν έργα, να στηριχθούν οι νέοι άνθρωποι, να δημιουργήσουν οικογένειες και να παραμείνουν στον τόπο μας.